Κυρίες και κύριοι, καλό βράδυ. Όπως έχουμε πει πολλές φορές, από το ξεκίνημα της εβδομάδας αυτής, είναι μια εβδομάδα, όπως λέει ο κόσμος, διάβολο εβδομάδα. Τι σημαίνει πρακτικά? Νομίζω το έχετε πάρει είδηση όλοι. Το ξέρετε. 1,8 έμεση φόροι στο κεφάλι μας. Δεν φτάνουν αυτά που έχουμε πληρώσει. Πάνω από 60 δις ήταν τα μέτρα των μνημονίων εδώ και 6,5 χρόνια. Τρώμε χτύπημα καράτε στον αφιένα. 1,8 έμεσους φόρους. Και δεν φτάνουν αυτά. Το ογκοδέστατο πόνημα των συντακτών της κυβέρνησης, των αρμοδίων υπουργών και υπηρεσιακών παραγόντων, το οποίο συζητείται αυτές τις ώρες που μιλάμε, συζητείται στην αρμόδια επιτροπή, στις αρμόδιες επιτροπές της Βουλής. Το πόνημα αυτό Σαββατοκύριακο θα πάρει το δρόμο για την Ολομέλεια και όλα δείχνουν ότι την Κυριακή το βράδυ θα είναι κατά πάσα πιθανότητα νόμος της ελληνικής πολιτείας. Να πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά. Το νομοσχέδιο αυτό, πολυνομοσχέδιο, φοροκαταιγίδα, νομίζω οι λέξεις έχουν γίνει πια στερεότυπες και δεν αποδίδουν την ουσία της οδύνης που μας περιμένει. Φοροκαταιγίδα, λέλαπα φόρων, ασφικτική φορολόγηση και από την άλλη ο κόφτης και όλα τα παραρτήματα. Πάνω από 7.000 σελίδες. Ναι, 7.000 σελίδες. Οι Έλληνες βουλευτές και Ελληνίδες καλούνται να μελετήσουν και να αποφανθούν με την ψήφο τους μέσα σε ελάχιστα χρονικά περιθώρια. Μιλάμε για θεσμικές αστιότητες. Μιλάμε για θεσμική ντροπή. Τώρα, αυτό που έχει προκαλέσει σύγκριο και στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά όχι μόνο, είναι ότι τα πάντα ιδιωτικοποιούνται. Δηλαδή, η περιουσία του ελληνικού δημοσίου, δηλαδή η περιουσία του ελληνικού λαού, όπως την ξέραμε μέχρι σήμερα, βγαίνει στο σφυρί. Θα μου πείτε, είναι κακό αυτό όταν σε όλο τον υπόλοιπο κόσμο γίνεται το ίδιο και αυτό χρησιμοποιείται σαν μοχλός επανεκκίνησης της οικονομίας προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης? Θα πρέπει να υπάρχει, κυρίες και κύριοι, μια χρυσή τομή, μια ισορροπία. Η Νέα Δημοκρατία κατηγορεί την κυβέρνηση ότι ξεπουλάει τα χρυσαφικά του δημοσίου, τα χρυσαφικά του ελληνικού λαού. Και εμείς πρέπει να δούμε ποια είναι η χρυσή τομή, για να μην μπορεί μια ιδιωτικοποίηση, μια σειρά ιδιωτικοποιήσεων να γίνεται ξεπούλημα της περιουσίας του ελληνικού λαού. Αυτό πρέπει να το δούμε, αυτή την χρυσή τομή πρέπει να την αναζητήσουμε. Πάντως, βγαίνουν στο σφυρί όλα. Το νερό στη Θεσσαλονίκη, το Ολυμπιακό στάδιο, το ΟΑΚΑ, βγαίνει στο σφυρί. Παραλίες, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε και ό,τι μπορείτε να σκεφτείτε. ΔΕΗ, η συμμετοχή του δημοσίου στη ΔΕΗ. Και άλλα πολλά. Αυτά θα τα δούμε στην πορεία της απόψινής συζήτησης με εκλεκτούς καλεσμένους. Εγώ να σας πω πάντοτε στην επικαιρότητα ότι σήμερα είχαμε εξαιρετικές συγκρούσεις στη Βουλή, εξαιρετική σφοδρότητα συγκρούσεις στη Βουλή. Το κλίμα είναι κάτι περισσότερο από κλίμα βρασμού, είπαμε χώρα εν καμίνο. Και να προσθέσουμε ότι κάτι το οποίο θα απασχολήσει όλους μας τις αμέσως επόμενες εβδομάδες και απορρέει από το σχετικό πολυνομοσχέδιο είναι ότι τα πράγματα με τον έμφυα, τον τρισκατάρατο φόρο που έριξε τη Νέα Δημοκρατία και πήρε τη σκυτάλη από την παθογένεια της Νέας Δημοκρατίας ο ΣΥΡΙΖΑ που έλεγε θα τον καταργήσω, η οδύνη με τον έμφυα μεγαλώνει ακόμη περισσότερο. Ο έμφυα γίνεται ένας βαρύτερος ακόμη φόρος που θα τσακίσει τους νοικοκυρέους, δηλαδή θα τσακίσει όλους εμάς που αποφασίσαμε να βάλουμε ένα κεραμίδι στη χώρα για να στεγάσουμε τη δική μας οικογένεια, τους δικούς μας ανθρώπους. Κυρίες και κύριοι, πάντοτε στην επικαιρότητα, μεγάλη ανησυχία και πολλά ερωτηματικά που δεν έχουν απαντηθεί για την ώρα από την εξαφάνιση ενός αεροσκάφους της Egypt Air, των αεροπορικών γραμμών της Αιγύπτου, είναι κρατική εταιρεία. Η εξαφάνιση έγινε λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα, μέσα στο FIR Αθηνών ή λίγο μετά τα όρια, εκεί που το FIR Αθηνών έρχεται και συναντά τον εναέριο χώρο της Αιγυπτιακής Δημοκρατίας, ανατολικά της Κρήτης. Οι πρώτες πληροφορίες μιλάνε για κάποια συντρίμια, για κάποια σωσίβια που έχουν βρεθεί στην περιοχή. Είναι φωτογραφίες που ανέβασε στο διαδίκτυο καπετάνιος παραπλέοντος πλοίου, εμπορικού πλοίου. Δεν έχει τίποτα επιβεβαιωθεί. Το χειρότερο είναι
ότι συγκλίνουσες πληροφορίες για την ώρα που είναι στον αέρα είναι μετέωρες, αλλά υπάρχουν και από γαλλικές και από αιγυπτιακές πηγές, μιλάνε για πράξη τρομοκρατίας. Κάτι πάρα πολύ σοβαρό, κάτι που δικαιολογεί το σύγκριο το οποίο διακατέχει όλους όσους σκύβουν το κεφάλι στην υπόθεση αυτή. Αυτά και πολλά άλλα σε μια εκπομπή που θα προσπαθήσουμε και απόψε να σας κάνει περισσότερο ενήμερους για αυτά που έρχονται, φίλοι και φίλες. Να μην ξεχάσω να σας πω ότι είναι εκρηκτική η κατάσταση στη Γαλλία. Εκεί δεν είναι λόγω ασφαλιστικού και φορολογικών μέτρων. Αυτά έχουν προηγηθεί από τις κυβερνήσεις Ολάντ. Εκτόξευση των φορολογικών συντελεστών. Η κατάσταση είναι εκρηκτική λόγω του εργασιακού νομοσχεδίου, το οποίο έχει βγάλει εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους στους δρόμους. Μιλάμε για συγκρούσεις, μιλάμε για επιθέσεις εναντίον αστυνομικών οργάνων, για τραυματισμένους αστυνομικούς, για κατάσταση σχεδόν πολιορκίας σε ορισμένα γαλλικά προάστια μεγάλων πόλεων. Λοιπόν, να καλωσορίσω τους εκλεκτούς φίλους που έχουμε κοντά μας. Θα τους πω με τη σειρά που έχουν καθίσει, παραβιάζοντας και την κοινοβουλευτική τάξη. Χρήστος Μπουκόρος, βουλευτής Μαγνησίας της Νέας Δημοκρατίας και γνωστός δημοσιογράφος. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ που ήρθατε. Δίπλα του ο κύριος Ανδρέας Κονδύλης, δήμαρχος Αλίμου. Ευχαριστώ κύριε Δήμαρχε, έχετε πολλά να μας πείτε για τις ιδιωτικοποιήσεις, γιατί ο Δήμος Αλίμου Καλαμακίου έχει ένα πολύ μεγάλο πρόσωπο στην παραλία. Και είναι όλο υποπόληση. Και είναι όλο υποπόληση και, αν θέλετε, έχει και δικαιώματα και στο θέμα του ελληνικού. Ακριβώς, δεν είναι έτσι. Ακριβώς. Ευχαριστώ που ήρθατε. Στην παρέα μας ακόμη Γιώργος Αμυράς, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος από το Ποτάμι. Καλησπέρα, ευχαριστώ, κύριε Αμυρά. Αγαπητέ Γιώργο. Και θα είναι κοντά μας σε λίγο ένα γνωστό στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, τον βλέπετε τακτικά, ο κύριος Στάθης Πανταζής, υποψήφιος του ΣΥΡΙΖΑ στην Εύβοια, δικηγόρος και στενός συνεργάτης και νομικός σύμβουλος του Υπουργού Εσωτερικών του κυρίου Κουρουμπλή. Χωρίς άλλα προλεγόμενα, θα πάω στον κύριο Δήμαρχο για να τον ρωτήσω. Δήμαρχε, αν όλα εξελιχθούν όπως φαίνεται, δηλαδή, εάν το βράδυ της Κυριακής οι 153 κοινοβουλευτικές ψήφοι της κυβερνώσας πλειοψηφίας πέσουν στην κάλπη του Κοινοβουλίου. Και αυτό το νομοσχέδιο γίνει νόμος της ελληνικής πολιτείας. Θα πάθει ζημιά ή θα ωφεληθεί ο Δήμος σας? Φοβάμαι ότι θα πάθει ζημιά. Γιατί είναι ενδεικτικό αυτό που συμβαίνει εκεί, δεν είναι μεμονωμένο. Είναι ενδεικτικό για όλη την Αττική και όχι μόνο. Θα πάθει ζημιά, λέτε. Γιατί? Φοβάμαι ότι θα πάθει ζημιά. Κοιτάξτε, όπως το λέτε, είναι ενδεικτικό, διότι πρώτα απ' όλα στον Άλυμο βρίσκεται η μεγαλύτερη μαρίνα της Ελλάδας, η οποία είναι στο ΤΑΙΠΕΔ, σε διαδικασία δυτικοποίησης ήδη. Στον Άλυμο έχουμε περιουσία του δημοσίου που διαχειρίζεται η ΕΤΑΔ αυτή τη στιγμή και εκεί υπάρχει μια ασάφεια εάν και οι παραλίες και η περιουσία της ΕΤΑΔ πάει όλη στο υπερταμείο. Φαίνεται ότι πηγαίνει στο υπερταμείο. Και έχουμε και το αεροδρόμιο του Ελληνικού, η μεγαλύτερη ίσως ιδιωτικοποίηση σε εξέλιξη στην Ελλάδα, ένα τμήμα του οποίου υπάγεται στο Δήμο Αλίμου. Δεν το ξέρει πολλοί κόσμος, αλλά το αεροδρόμιο του Ελληνικού πηγαίνει, ανήκει σε τρεις δήμους. Στον Άλυμο, στη Γλυφάδα και στο μεγαλύτερο μέρος, στο Ελληνικό και την Αργυρούπολη. Στο Δήμο του Αλίμου υπάγεται και όλη η παραλία του Αγίου Κοσμά. Έχουμε λοιπόν μεγάλες ιδιωτικοποίησεις σε εξέλιξη, οι οποίες θα μπορούσαν να ωφελήσουν και τις τοπικές μας κοινωνίες. Εσείς δεν είστε εξορισμού αντίθετος? Όχι, εμείς ίσα ίσα που σαν δημοτική αρχή. Ξέρω ότι από την αρχή είχατε τοποθετηθεί θετικά. Βεβαίως. Και στην προεκλογική εκστρατεία. Γιατί βλέπετε στην Ελλάδα δήμαρχοι, βουλευτές, υπουργοί, άλλα λέμε πριν, άλλα λέμε μετά. Και είναι ντροπή αυτό. Έτσι, εμείς από την προεκλογική εκστρατεία είπαμε ξεκάθαρες κουβέντες και νομίζω είναι κάτι που πρέπει να αρχίσει να γίνεται στον τόπο μας, να τα λέμε πριν τις εκλογές ό,τι είναι και να τα λέμε ξεκάθαρα. Και στην ίδια γραμμή μετά να κινούμαστε, είπαμε λοιπόν ότι είμαστε θετικοί στη συνεργασία του δημόσιου με το ιδιωτικό κεφάλαιο, αρκεί να πληρούνται κάποιοι όροι προστασίας του κοινωνικού συμφέροντος, του περιβάλλοντος, θέσεων εργασίας κλπ. Πάντως, από την εικόνα που έχω, κύριε Δήμαρχε, και με συγχωρείτε που παρεμβαίνω, και μιλάω για την εικόνα που προέρχεται από την πλειοψηφία της κοινή γνώμη της τοπικής κοινωνίας. Η εικόνα λοιπόν που έχω είναι ότι οι πολίτες στην πλειοψηφία τους είναι δυσαρεστημένοι, γιατί αυτή η ιδιωτικοποίηση που πάει να γίνει αφήνει τον πολίτη της περιοχής απ' έξω. Είναι έτσι? Ναι, είναι ακριβώς έτσι όπως το λέτε. Εμείς πήραμε μια γενναία απόφαση σε Δημοτικό Συμβούλιο, σε Δημοτική Αρχή, τον περασμένο Νοέμβρη και είπαμε ότι αλλάζουμε την στάση που είχε ο Δήμος Αλίμου εδώ και 15 χρόνια, που ήταν κατά της ιδιωτικοποίησης και των σχεδίων του κράτους, και ανοίγουμε διάλογο με την πολιτεία για να δούμε αυτό το σχέδιο τι είναι,
πώς μπορεί να το υποδεχθεί καλύτερα η περιοχή μας και πώς μπορούν να υπάρξουν και κάποιοι όροι που να διασφαλίζουν την στοιχειοδός την ποιότητα ζωής στην περιοχή, αλλά και κάποια αντισταθμιστικά ανταποδοτικά ωφελήματα. Υπήρξε ανταπόκριση από την κυβέρνηση. Δυστυχώς, ενώ αρχικά είχαμε πει ότι θα γίνει αυτός ο διάλογος, στην πορεία αισθανόμαστε κάπου ότι. Να μην πω βαριά κουβέντα ότι μας έχουν εξαπατήσει, αλλά ότι εν πάση περιπτώσει ο διάλογος αυτός δεν έχει γίνει. Προχωράνε σοβαρά σχέδια που έχουν κατά την εκτίμησή μας σοβαρά προβλήματα, σοβαρές μονομέρειες, που υπάρχει το νομικό περιθώριο και το πραγματικό περιθώριο να βελτιωθούν. Δηλαδή, στη σύμβαση που έχει υπογράψει ήδη το ελληνικό δημόσιο, υπάρχουν εκκρεμότητες που πρέπει να ρυθμιστούν. Και κατά την εκτίμησή μας, υπάρχουν τρόποι να ρυθμιστούν και έχουμε προτάσεις, και θα σας πω και συγκεκριμένα πράγματα γιατί έχουν ενδιαφέρον, τα οποία όμως δυστυχώς κανείς δεν τα ακούει. Δηλαδή, έχουμε πει ότι τον χώρο του Μητροπολιτικού Πάρκου που θα δημιουργηθεί με αυτή την επένδυση, που είναι περίπου 2.500 στρέμματα. Από τη σύμβαση προβλέπεται. Στο ελληνικό, λέτε. Στο ελληνικό, βεβαίως. Ότι είναι γιατί είναι ένα κομμάτι της παραλίας, είναι το πράσινο κλπ. Από τη σύμβαση προβλέπεται ότι το ελληνικό δημόσιο θα συστήσει έναν φορέα που θα διαχειρίζεται όλους αυτούς τους χώρους και θα ασκεί και τις αρμοδιότητες των Δήμων, καθαριότητα κλπ. Εμείς λοιπόν οι Δήμοι λέμε ότι. Αυτός είναι ιδιωτικός Δήμος. Αυτό που μου λέτε τώρα είναι ιδιωτικός Δήμος, ο οποίος θα λειτουργεί υπό την καθοδήγηση του επενδυτή. Καλά το κατάλαβα. Δεν έχει αποσαφινιστεί στη σύμβαση. Μπορεί να συσταθεί είτε ένας δημόσιος φορέας με τη συμμετοχή και των Δήμων και των τριών. Των τριών Δήμων ακριβώς, ενδεχομένως και της περιφέρειας ή και του κράτους. Και να υπάρχει μια διαχείριση δημόσια στους δημόσιους χώρους, μιλάμε δηλαδή για το πράσινο, για το πάρκο, για την αποκομή των απορριμμάτων, για το φωτισμό κλπ. Ή μπορεί να συσταθεί μια εταιρεία, ένας φορέας που θα είναι αποκλειστικά ελεγχόμενος από τον ιδιώτη. Για μας αυτό. Είναι κέρια σημασία. Δεν δηλαδή, ξαφνικά θα βρεθεί ο Δήμος Αλίμου να είναι το μεγαλύτερο τμήμα του. Αλλιώς θα υπάρξει μια ιδιωτική πόλη στην Θα υπάρξει περιοχή, μια ιδιωτική κλειστή πόλη. Ιδιωτική κλειστή πόλη. Είναι και αυτό ένα ζήτημα. Μια τρύπα στην πόλη. Μια τρύπα στην πόλη. Ένα γκέτο πολυτελείας. Ένα χρυσό γκέτο. Ναι, ένα Μονακό. Όμως δεν μπορούμε. Πολεοδομικά, οικονομικά, αναπτυξιακά, κοινωνικά, να έρθουμε σε τρεις έτοιμες πόλεις. Το Μονακό έχει πρίγκιπα. Ακριβώς. Και να φυτέψουμε μια κατάσταση η οποία δεν θα δένει με το υπόλοιπο σύνολο. Αυτά είναι πράγματα. Πρέπει να τα διευκρινίσετε άμεσα, κύριε Κονδύλια, με κινητοποιήσεις. Διότι είναι πάρα πολύ σοβαρά. Δεν είναι παρεμπίμπτωτα ζητήματα. Είναι πάρα πολύ σοβαρά αυτά που είπατε. Είναι σοβαρά ζητήματα που δεν αποκλείουν την επένδυση. Αντίθετα, μπορούν να τη βελτιώσουν για να την κάνουν πιο σωστή για την κοινωνία, να την υποδεχθεί ασφαλώς. Αλλά εάν δεν βρούμε ανοιχτά αυτιά και μέχρι στιγμής δυστυχώς δεν έχουμε βρει, θα αναγκαστούμε δυστυχώς να πάμε στην κόντρα με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Είναι κάτι που δεν το θέλουμε, αλλά μας εξωθεί εκεί. Πάντως, να παραμείνετε υπέρ των επενδύσεων και από εκεί και πέρα το πώς θα προχωρήσει αυτή η ιστορία και το πώς θα κατοχυρώσετε το συμφέρον των δημοτών σας, αυτό αξίζει τον κόπο να μπείτε μπροστά και να είμαστε μαζί σας. Λοιπόν, θα επανέλθω για να σας ρωτήσω για τους πρόσφυγες και τους μετανάστες. Στο ελληνικό, στον Άγιο Κοσμά και λοιπά, καθώς ανοίγει ο καιρός και οι Αθηναίοι, οι κάτοικοι, 4-5 εκατομμύρια ψυχές του Λεκανοπεδίου που ασφιχτιούμε όλοι, θα αρχίσουμε να κοιτάμε λίγο προς τη θάλασσα. Αλλά θα επανέλθω σε λίγο. Κύριε Μπουκορό, έρχεται μια ώρα δοκιμασίας την Κυριακή και για τη Νέα Δημοκρατία. Σήμερα στο Κοινοβούλιο τα παρακολουθείτε, είστε πολύ συνεπείς από ό,τι ξέρω στα κοινοβουλευτικά σας καθήκοντα, όπως και ο κύριος Σαμιράς. Είχαμε διαρκείς κοινοβουλευτικές αψημαχίες μεταξύ εκπροσώπων της αντιπολίτευσης και υπουργών της κυβέρνησης. Θα ψηφίσει η Νέα Δημοκρατία κάποια μέτρα του πολυνομοσχεδίου? Κύριε Παναγιωτόπουλε, και οι εντάσεις σημερινές στην Επιτροπή ήταν δικαιολογημένες, διότι η κυβέρνηση έφερε αυτό το νομοθέτημα τερατούργημα των 7.000 σελίδων, χωρίς τα αναγκαία παραρτήματα. Δηλαδή, καλούνταν οι βουλευτές να συζητήσουν και να αποφανθούν και τα κόμματα να ψηφίσουν χωρίς να ξέρουμε τι πωλείται, τι εντάσσεται σε αυτό το υπερταμείο και όλα αυτά. Ήρθαν όλα αυτά κατά τη διάρκεια της συζήτησης και ακόμη όχι ολοκληρωμένα. Αυτή ήταν και η αιτία της έντασης, τουλάχιστον από τη δική μας πλευρά, για να το διευκρινίζουμε. Η ώρα η κρίσιμη και η ώρα η δύσκολη δεν είναι για τη Νέα Δημοκρατία, κύριε Παναγιωτόπουλε. Είναι για τον ελληνικό λαό. Και εξηγούμε αμέσως. Όμως, είναι και μια δοκιμασία για τη Νέα Δημοκρατία. Κοιτάξτε. Γιατί φαίνεται νομίζω ότι η Νέα Δημοκρατία είναι γνωστό τι θα κάνει η Νέα Δημοκρατία. Όχι. Εάν η Νέα Δημοκρατία ψηφίσει κάποια μέτρα, μπαίνει σε μια φάση αναπροσανατολισμού της. Μπαίνει σε μια φάση επαναδιατύπωσης της στρατηγικής της. Σε μια φάση επαναβεβαίωσης ή ανατροπής του στίγματος το οποίο ακολούθησε μέχρι σήμερα. Θα είμαι σαφέστατος λοιπόν. Τι είναι αυτό το νομοσχέδιο των 7.000 σελίδων, κύριε Παναγιωτόπουλε, το οποίο πρέπει να το μοιράσουμε σε 100 κομμάτια για να
το μελετήσουμε, το με άρχες, συντονιστές. Παρακαλώ να με ενημερώσει το κοντρόλ με τον κύριο Πανταζή τι γίνεται. Και έπαρα για το που λέει, αυτό το νομοσχέδιο περιλαμβάνει, αποτελείται κατά τη δική μου άποψη από τέσσερα εργαλεία και θα το ονοματίσω. Το ένα εργαλείο είναι η σιδερένια πυγμή των φόρων. Οριζόντιοι οι οποίοι επηρεάζουν ολόκληρη την ελληνική κοινωνία. Έχουμε την αύξηση του έμφυα, τον έμφυα τον οποίο θα καταργούσε ο κύριος Τσίπρας, τον αυξάνει για τους ιδιοκτήτες διαμερισμάτων παρά την πτώση της αντικειμενικής αξίας. Δεν υπάρχει θέμα τώρα. Τον αυξάνει για τα αγροτεμάχια. Μιλάμε για σφαγή τώρα. Κρεοπολείο μιλάμε τώρα. Ακούστε τώρα. Το θέμα των φόρων είναι ο στραγγαλισμός της μικρομεσαίας τάξης στην Ελλάδα. Ότι έχουμε τη σιδερένια πυγμή των φόρων. Αυτό είναι το ένα εργαλείο. Αυξάνει τον φόρο, βάζει για πρώτη φορά έμφυα σε επιχειρήσεις που κάνουν η διόχρηση των εγκαταστάσεών τους. Αυτά είναι εργαλεία παραγωγικά. Έτσι θα έρθει η ανάπτυξη, όπως λένε οι κυβερνώντες. Φορολογώντας τα εργαλεία που παράγουν. Το ίδιο και για τα ξενοδοχεία βεβαίως. Αυτός είναι λοιπόν, αυτό είναι το ένα εργαλείο. Σιδερένια πυγμή εναντίον όλων. Φόροι οριζόντιοι. Οι αδύναμοι και οι μεσαίοι τους πληρώνουν ακριβότερα αυτούς τους φόρους. Πάντως για τον έμφυα σας θυμίζω ότι την ποιητική έμπνευση για πολλές κλωτσιές, έτσι, πολλές κλωτσιές, την είχε η Νέα Δημοκρατία την έμπνευση. Κύριε Παναγιωτόπουλε, και μάλιστα ανέθεσε την κατάρτισή του χρόνο σε άνδρα του σημειτικού παρελθόντος, τον κύριο Καραβίτη, στον οποίο η Νέα Δημοκρατία είχε σούρει τα εξαμάξεις. Τι προσφέρουν αυτά, κύριε Παναγιωτόπουλε. Προσφέρουν, λέει, η Νέα Δημοκρατία. Δεν θέλω να είμαστε αμνήμονες. Ο έμφυα επί Νέας Δημοκρατίας δεν φτάσαμε τυχαία στο ΣΥΡΙΖΑ. Είχε καθοριστεί. Φτάσαμε στο ΣΥΡΙΖΑ για γιατί έσφαλαν πολλοί και πολλές από τη Νέα Δημοκρατία. Πολύ ωραία, κύριε Παναγιωτόπουλε. Φτάσαμε τυχαία στο ΣΥΡΙΖΑ. Είχε θεσπιστεί για τρία χρόνια. Το χαλί. Είχε θεσπιστεί για τρία χρόνια, κύριε Παναγιωτόπουλε. Και πρέπει να μιλήσουμε και για αυτά κάποια στιγμή. Και γίνεται μόνιμος ο έμφυα και αυξάνεται διαρκώς. Λοιπόν, από ποιους, από αυτούς που ξεσήκωναν τον κόσμο που σε διαδηλώσεις, θα καταργήσουν, σωστό, που καίγανε την Ελλάδα και λέγανε ότι αυτός δεν μεταρρυθμίζεται, δεν σωστό, αλλάζει, καταργείται. Το δεύτερο εργαλείο αυτού του νομοσχεδίου, κύριε Παναγιωτόπουλε, είναι ένας κόφτης που θα λειτουργεί με τρόπο αέναο. Δηλαδή, αν δεν επιτυγχάνονται τα υψηλότατα ελλείμματα του 3,5%, ένα διαρκές μνημόνιο 15 ετίας. Έτσι που όταν δεν πιάνεις τα υψηλότατα πλεονάσματα του 3,5% θα κόβονται μισθοί και συντάξεις. Αυτό το συμφωνεί η κυβέρνηση της αριστεράς. Το τρίτο εργαλείο, κύριε Παναγιωτόπουλε, ποιο είναι? Είναι ένας κουβάς, επιτρέψτε μου. Ένας κουβάς χωρίς πάτο, όπου θα πέσει όλη η δημόσια περιουσία. Ακίνητη ή συμμετοχές του ελληνικού δημοσίου σε εταιρείες. Τα πάντα όλα, επιτρέψτε μου μια έκφραση της νεολαίας. Θα πέφτουν σε αυτό το κουβά. Θα το ψηφίσετε εσείς αυτό. Όχι βέβαια, κύριε Παναγιωτόπουλε. Να και πάμε γιατί από τα διακηρυκτικά, να πάμε στα πρακτικά. Και γιατί δεν θα το ψηφίσουμε? Δηλαδή δεν θα ψηφίσει η Νέα Δημοκρατία κανένα μέτρο? Ακούστε, από αυτά, κύριε Παναγιωτόπουλε, κάποιες ελάχιστες μικρές μεταρρυθμίσεις που υπάρχουν ελέγχθη αυτό το πρωί. Ποιες? Αυτό θα τα δούμε στη λεπτομέρειά τους και θα δούμε ποια άρθρα θα αλλάξουν. Είμαστε Πέμπτη βράδυ. Γιατί απαιτούνται αλλαγές. Η επεξεργασία γίνεται στις επιτροπές. Το ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα. Θα δούμε τι θα αλλάξει. Γιατί όπως είναι αυτά τα πράγματα, δεν ψηφίζονται τα περισσότερα. Είναι εγκληματικά. Ακούστε. Εκπρόσωπος του λαού της Μαγνησίας. Ναι. Θα ψηφίσετε το Ταμείο Ιδιωτικοποίησης? Όχι βεβαίως, κύριε Παναγιωτόπουλε. Και γιατί, θα σας εξηγήσω όμως. Όχι γιατί είμαστε εναντίον των αποκρατικοποιήσεων, των ιδιωτικοποιήσεων και όλων αυτών των μεταρρυθμίσεων. Τι είναι όμως αυτό το Ταμείο? Θέλω να δώσετε προσοχή, κύριε Παναγιωτόπουλε. Και να δώσουν προσοχή και οι τηλεθεατές μας. Πέφτει όλη η δημόσια περιουσία. Πλην αρχαιολογικών χώρων, περιοχών Natura και περιοχών της σύμβασης Ράμσα. Αυτά τα τρία αυτό εξαιρούνται. Είναι απικιακή. Πέφτουν. Απικιακή. Α, δεν είναι αυτό το χειρότερο. Δεν είναι δηλαδή, ότι έτσι πάει όλη η περιουσία σε αυτό το κουβά χωρίς πάτο, κύριε Παναγιωτόπουλε. Είναι ότι γίνεται μια συμφωνία για 99 χρόνια, ενώ λογικά η χώρα θα έχει ξεπληρώσει το χρέος της σε 33 χρόνια. Ποια ανάγκη λοιπόν επιβάλλει τη λειτουργία αυτού του ταμείου, την παραχώρηση της περιουσίας μας για 99 χρόνια, εφόσον σε 33 θα έχουμε ξεχρεώσει? Δεύτερον, η διοίκηση αυτού του ταμείου για να οριστεί επικεφαλής θα χρειάζεται τους 4 από τους 5 του Διοικητικού Συμβουλίου. Όταν συμμετέχει η Κομισιόν και ο Χρηματοπιστωτικός Μηχανισμός Σταθερότητας με 2 μέλη, αντιλαμβάνεστε ότι για να οριστεί επικεφαλής χρειάζεται η συνένεση των δανειστών μας. Δηλαδή θα είναι του ελέγχου των δανειστών ο επικεφαλής αυτού του ταμείου.
τα έσοδα τώρα. Θα πάνε, είπαμε, όλα τα πάντα τώρα, ΔΕΗ, κάνω, ο ΆΚΑ, συγκοινωνίες. Για να σας κάνω τον αντίλογο, ναι. Είσαστε έτοιμος να απαντήσετε στην κατηγορία, την πολιτική, ότι η Νέα Δημοκρατία κάνει κριτική από τα αριστερά τώρα σε όχι, μια κυβέρνηση. Όχι, καθόλου δεν είναι έτσι. Καθόλου. Αριστεράς, αν με αφήσετε να ολοκληρώσω. Κατηγορώντας την κυβέρνηση αυτή, αν ότι αφήσετε ξεπουλάει να ολοκληρώσω, τα χρυσαφικά της ελληνικής πολιτείας. Η προηγούμενη κυβέρνηση άκουσε. Μήπως έγινε αριστερότερη η Νέα Δημοκρατία. Άκουσε χαρακτηρισμούς του επιτρέποντος. Πραγματικά με ανέσχυντο τρόπο από τον ΣΥΡΙΖΑ, επειδή έκανε ένα ταμείο συνολικής αξίας 50 δισεκατομμυρίων με διοικητικό έλεγχο από την Ελλάδα, από την ελληνική κυβέρνηση, δηλαδή τον κύριο Πιτσόρλα στο Ταϊπέν. Τον όρισε η πρώτη κυβέρνηση της αριστεράς. Τώρα η πρώτη κυβέρνηση της αριστεράς συμφωνεί ο επόμενος επικεφαλής να είναι του ελέγχου των δανειστών για 99 χρόνια, κύριε Παναγιώτοπουλε. Μισό λεπτό, ολοκληρώνω. Ολοκληρώνω. Τι θα γίνονται τα έσοδα από αυτό το ταμείο? Θα πωλείται το Ολυμπιακό Στάδιο, για παράδειγμα, το οποίο περιλαμβάνεται. Το η ΔΕΗ, η οποία θα περάσει τον Αύγουστο σε αυτό το ταμείο. Το 50% θα πηγαίνει για την εξόφληση του χρέους, έτσι. Και το υπόλοιπο 50% θα πηγαίνει για την ανάπτυξη. Αλλά ποια ανάπτυξη, κύριε Παναγιωτόπουλε? Θα πέφτει στα περιουσιακά στοιχεία προκειμένου να αποκτήσουν μεγαλύτερη αξία, τα οποία κατέχει αυτό το ταμείο, προκειμένου να πουληθούν και αυτά, να πάρουν υπεραξία, να πουληθούν και να πάει πάλι το 50% στο χρέος και το 50% στα υπόλοιπα περιουσιακά στοιχεία. Μια επίσης αέναη διαδικασία που δεν θα προσφέρει στην ανάπτυξη όσο θα μπορούσε να προσφέρει η αξιοποίηση. Έχει και ένα τέταρτο εργαλείο. Εσείς πάντως δεν αισθάνεστε αριστερότερος? Ασφαλώς όχι. Κύριε Παναγιωτόπουλε, υπάρχει και ένα τέταρτο. Είπαμε αριστερότερα. Του επιτρεπομένου. Επιτρέψτε μου μια φράση. Το κατηγορητήριο. Υπάρχει μια φράση μόνο. Μπορεί να είναι κατηγορητήριο άδικο και μετέωρο. Εγώ το δέχομαι. Κύριε Παναγιωτόπουλε, έκανε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αποκρατικοποίησης. Έδωσε τη μία προβλήτα στο Πειραιά, στην Κόσκο, και κράτησε τις άλλες τέσσερις υποκρατικό έλεγχο και κερδίσαμε και σε θέσεις εργασίας και σε φόρους κτλ. Έχει και το πάπλωμα. Δεν σας είπα για το πάπλωμα, κύριε Παναγιωτόπουλε. Έχει το νομοσχέδιο και ένα τέταρτο εργαλείο. Ένα πάπλωμα για λίγους. Είναι αυτοί που θα διοριστούν, τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, στους νέους φορείς που ιδρύονται, διοικητικοί γραμματείς κτλ. Για αυτούς πράγματι έχει ένα πολύ φιλικό και άνετο εργαλείο το νομοσχέδιο. Θα δημιουργήσουμε θέσεις καινούργιες, τις οποίες θα τις πληρώνει ο ελληνικός λαός. Όλοι οι υπόλοιποι λοιπόν περνάνε στον ολετήρα. Μάλιστα. Κύριε Μοιρά, είναι τα πράγματα έτσι χειρότερα? Πολύ σωστά. Και θέλω να μου σχολιάσετε και τον τρόπο που τοποθετήθηκε ο κύριος Μπουκόρος. Ναι. Γιατί σε αρκετά σημεία είναι κριτική στην κυβέρνηση σκληρή και από τα δεξιά και από τα αριστερά. Κοιτάξτε, ο κύριος Μπουκόρος και ως πολύ έμπειρος δημοσιογράφος και ως ένας εξαιρετικός βουλευτής, νομίζω είπε τα πράγματα με το όνομά τους. Αλλά θέλω να σας δείξω κάτι. Σήμερα ο καυγάς όλο στη Βούλη έγινε για αυτήν εδώ τη λίστα. Έτσι. Εδώ λοιπόν τι είναι. Ενώ μας έφερε ο ΣΥΡΙΖΑ. Για να πάει η κάμερα πιο κοντά, να πάει η κάμερα πιο κοντά λίγο, να ζουμάρει λίγο η κάμερα. Εδώ είναι μερικές από τις δημόσιες επιχειρήσεις που θα πουληθούν. Θα πάνε στο ταμείο για αποκρατικοποίηση. Αυτά είναι. Βλέπετε, για παράδειγμα, έχει τον ΟΑΣΑ, τη ΣΤΑΣΥ, δηλαδή τις αστικές συγκοινωνίες, τα λεωφορεία, τα ΕΛΤΑ, την ΕΙΔΑΠ, την ίδρυυση Θεσσαλονίκης, το Αττικό Μετρό, τη ΔΕΗ. Και αυτό είναι μόνο ένα κομμάτι. Όλες αυτές εδώ θα δείτε οι σελίδες είναι. Οικόπεδα, κίνητα, επιχειρήσεις του δημοσίου που βγαίνουν στο σφυρί. Mm-hmm. Μέχρι και η αγορά Μοδιάνο στη Θεσσαλονίκη. Αυτή λοιπόν τη λίστα, ενώ μας έφερε ο ΣΥΡΙΖΑ και η ΑΝΕΛ ένα νομοσχέδιο 7.000 σελίδων, 233 άρθρων και 2.140.000 λέξεων, δεν μας έβαλε το επίδικο. Και εμείς δεν είπαμε... ήταν μέσα. Όχι βέβαια. Όχι. Και όχι μόνο αυτό. Δηλαδή θα ψηφίζατε... Όχι, εμείς δεν ξέρετε τι απορώ... ξεπουλάει το ελληνικό δημόσιο. Αυτό να το πείτε στους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό βεβαίως πρέπει να το ακούσουν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, διότι αυτό ακριβώς τους έλεγα και εγώ στις τοποθετήσεις μου. Ότι πρέπει να σταματήσουμε τη διαδικασία μέχρι οι υπουργοί να μας φέρουν τη λίστα, να ξέρουμε ποια πολλούνται, ποια δεν πολλούνται. Και λέγανε ότι αυτό εν καιρό. Τι θα πει εν καιρό? Πού ζούμε δηλαδή? Φαντάζομαι να τα είχαν κάνει αυτά οι προηγούμενοι θα γινόταν. Θα είχαν φύγει και τα κεραμίδια. Λοιπόν, τώρα από εκεί πέρα. Τι περιλαμβάνει αυτό το τερατώδες σχέδιο? Πάντως, επειδή μου αρέσει να είμαι δίκαιος και έχω μνήμη κοινοβουλευτική και πολιτική, όπως ξέρετε. Είστε έμπειρος. Σας θυμίζω ότι κάποτε το Ελληνικό Κοινοβούλιο εξουσιοδότησε τον τότε Υπουργό Οικονομίας Γιώργο Παπακοσταντίνου να υπογράφει εν λευκό. Κακώς κάκιστα. Α, μπράβο. Έτσι, κακώς κάκιστα.
Και είδαμε λοιπόν ποια ήταν και η εξέλιξη. Τέτοιες ντροπές είχαμε και στο παρελθόν. Ποια ήταν και αλλά αυτοί το έχουν παρακάνει όμως τώρα. Όχι μόνο έχουν παρακάνει. Αυτοί το έχουν παρακάνει τώρα. Έτσι, μόνο, το έχουν παρακάνει. Αλλά κοινοβουλευτικές ντροπές είχαμε και στο παρελθόν. Πολλές. Αλλά εδώ αυτοί υποτίθεται μας λένε ότι είναι και αριστεροί της προόδου και το ένα και το άλλο. Αυτό έχετε δει. Και ασκούν μια σκληρή νεοφιλελεύθερη σιριζέικη πολιτική. Δηλαδή, όταν το ακούω από το ποτάμι, αυτό μου αρέσει. Να ξέρουν οι άνθρωποι που μας ακούνε. Και κυρίως αυτοί γιατί σας έχουν κατηγορήσει για νεοφιλελεύθερους, όργανα συμφερόντων, διαπλεκομένους και ούτω καθεξής. Ναι, δεν βλέπετε, να, εδώ ο διαπλεκόμενος. Λοιπόν, αυξάνουν τους φόρους, προσέξτε. Το ποδήλατο θα το κρατήσετε ή θα το πουλήσουμε κι αυτό. Εγώ δεν το πουλάω, είναι το μόνο μου μεταφορικό μέσο. Εγώ με αυτό πάω στη Βουλή. Λοιπόν, αυξάνουν, προσέξτε, ακριβαίνουν τα προϊόντα. Πια με το ΦΠΑ, ακριβαίνουν τα τσιγάρα, η χυμή. Η μπύρα, η ελληνική μπύρα, προσέξτε, η σταθερή τηλεφωνία. Μα αυτά τα πίνουν εκατομμυριούχοι, κυρία Μοιρά. Μπύρες, ποιος πίνει μπύρες σήμερα. Πείτε μου εσείς. Καφέ, ποιος πίνει, ήδη εκατομμυριούχοι μόνο. Και προσέξτε, και γέλασα εκεί, λυπάμαι που το λέω, αλλά έγραφε. Ο στιγμιαίος καφές, τόσο αύξηση. Ο χοντροκομμένος καφές, τόση αύξηση. Ο λεπτοκομμένος καφές, τόση αύξηση. Και λέω, να ήταν τόσο σχολαστική η ΣΥΡΙΖΑΗ υπουργή στη διαχείριση του κράτους, σήμερα δεν θα είχε έρθει. Ο κύριος Τουρνάρας που βγήκε και είπε και συγκλονιστήκαμε όλοι ότι χάσαμε στο πρώτο εξάμηνο διακυβέρνησης Τσίπρα Καμένου 86 δισεκατομμύρια ευρώ ως εθνικό πλούτο από τα capital controls και από την περήφανη κατά τα άλλα διαπραγμάτευση. Τώρα, υπάρχει και δύο πονηρά τρία πράγματα, πολύ πονηρά μέσα σε αυτό το σχέδιο νόμου. Για τον ένφια, το ξέρετε ότι μισό εκατομμύριο Έλληνες θα πληρώσουν περισσότερο ένφια. Έτσι είναι. Διότι, ναι, διότι κάνανε μία παγαποντιά. Είπανε, κρατάμε τον ένφια ίδιο, αλλά προσέξτε, αλλάζουμε τα όρια για να θεωρηθεί μία ακίνητη περιουσία κάποιου, μεγάλη ακίνητη περιουσία και να φορολογηθεί συμπληρωματικά. Έτσι. Προσέξτε, εάν έχεις ένα σπίτι που κατοικείς, το πρώτο σπίτι σου, που είναι ιδιοκτησία σου, έχεις το σπίτι του παππού σου στο χωριό και ένα χωράφι της άλλης γιαγιάς σου στο άλλο χωριό, θεωρείσαι ως κάτοχος μεγάλης περιουσίας ακίνητης και γιατί θα έχει πάνω από 200.000 ευρώ αξία αντικειμενική και σε φορολογούν έξτρα. Αυτό είναι ο νέος ένφια. Επίσης, θέλω να πω και κάτι ακόμα για τις μικρές ζυθοποιίες. Είναι αμαρτία από το Θεό. Είναι αμαρτία από το Θεό. Και αυτό είναι ντροπή. Στα χρόνια της κρίσης, 27 μικρές ελληνικές ζυθοποιίες. Πετάχτηκαν άνθρωποι στην παραγωγή. Μπράβο. Και προσέξτε, ελληνικοί σπουδαίοι με φαντασία, με ωραίο προϊόν. Μπράβο. Με ανθρώπους με όραμα, νέους ανθρώπους. Με ελληνικό κριθάρι. Βεβαίως. Ναι. Στοιχείο. Έχει δύο, είναι δύο καταπληκτικά παιδιά. Με ωραίες ετικέτες, με ωραία μπουκάλια. Τρεις στο Βόλο. Τρεις στο Βόλο, ορίστε. Ο Βόλος επίσης. Στην Τίνο, στη Σαντορίνη, δηλαδή Σαντορίνη. Στα μικρά μέρη. Και προσέξτε, δίνουν δουλειά σε ντόπιους. Εκεί τι έπρεπε να τους δώσουμε κίνητρα σε αυτούς. Τους τιμωρούμε λοιπόν. Τους τιμωρούμε με το να διπλασιάσουμε, άκουσον, 100% αύξηση του ειδικού φόρου που πληρώνουν. Και προσέξτε, αυτοί απασχολούν 70.000 ανθρώπους άμεσα και έμεσα. Και υπάρχει κάτι ακόμα. Κάθε χρόνο, επειδή οι άνθρωποι, ξέρετε πώς φορολογούνται, από την βίνη που παράγουν ή εισάγουν, είτε την πουλήσουν είτε την πουλήσουν, το φόρο τον πληρώνουν. Κάθε χρόνο από τις μικρές ζυθοποιίες, τα μικρά εργαστήρια, τα χειροποίητα σχεδόν εργαστήρια μπύρας, το ελληνικό κράτος παίρνει 300 εκατομμύρια ευρώ. Τώρα πάνε τους κλείσει, ξέρετε γιατί. Διότι υπάρχει το λόμπι του σκληρού αλκοόλ. Δηλαδή, ουίσκι, τζιν και βότκα είναι εισαγωγικές οι εταιρείες που το φέρνουν στην Ελλάδα. Δεν παράγουμε εμείς ούτε ουίσκι ούτε βότκα. Τώρα, κυρία Μοιράτο, και τώρα είστε απαράδεκτος. Χρημοδοτούν τους ξένους αντί τους Έλληνες. Είστε απαράδεκτος και βλάσφημος. Θέλετε να μας πείτε ότι η κυβέρνηση της πρώτης φοράς αριστερά παίζει το παιχνίδι των πολυεθνικών. Ναι, θέλω να το πω διότι. Νηστεία και προσευχή από εδώ. 30 μέρες. Σωστό. Και αυτομαστίγωμα. Και την ίδια ώρα που έχουν διαλύσει τον κόσμο στην ακρίβεια, στα βάρη, στις επιβαρύνσεις, στα χαράτσια κτλ., τι φτιάχνει αυτό το νομοσχέδιο? Φτιάχνει δύο νέους δημόσιους οργανισμούς. Μία γενική γραμματεία, όπως την ονομάζει, ψηφιακής πολιτικής, πια στα βγω και κούρευτο. Θα προσλάβουν 52 άτομα και θα πληρώνουμε κάθε χρόνο για μισθοδοσία τους 1.600.000 ευρώ. Την ίδια ώρα που κόψαν το ΕΚΑΣ και ζητάνε πίσω τα χρήματα. Και φτιάχνουν και μία δημόσια αρχή λιμένων. Τι τα έχουμε τα λιμένα αρχεία, τι το έχουμε το Υπουργείο Ναυτιλίας, που θα προσλάβουν άλλους 50 ανθρώπους και ξέρετε πώς θα καθοριστεί ο μισθός τους? Με απόφαση του Υπουργού. Μάλιστα. Αυτά γίνονται μόνο στο Χαλιφάτο, όχι σε μία ευνομούμενη πολιτεία. Είναι το πάπλωμα για λίγους, κύριε Παναγιωτόπουλε, αυτό που περιγράφει ο κ. Ζαμιράς. Και δεν άκουσε τα εξαμάξεις που υπόθηκαν για την κυβέρνηση. Σε κάθε περίπτωση όμως ξέρει το πολιτικό κατηγορητήριο των ημερών που κορυφώνεται με το τέλος της εβδομάδας αυτής και θα απαντήσει αμέσως μετά το διάλειμμα. Σε λίγο.